Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς όρισατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το expansion, δεν θα έλεγα DLC απλά, του Elden Ring Shadows of the Erdtree. Για όσοι τον γνωρίζουν, αρχικά η είσοδο στο expansion γίνεται από εδώ. Πρέπει να έχετε σκοτώσει τον Mog για να ακουμπήσετε το Witherdarn του Μίγελα και να προχωρήσουμε στο expansion. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βασικά. Elden Ring, Miyazaki, Open World Souls-like. Τι έχω να πω για αυτό το παιχνίδι? Τα πάντα. Το αγαπημένο μου παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Λατρεμένη ιστορία, λατρεμένο story και γενικώς τα πάντα όλα. Έτσι λοιπόν, έχοντας περάσει 30 ώρες και έχοντας σκοτώσει όλα τα main bosses και τερματίσει το story του expansion, όπως βλέπετε εδώ, υπάρχουν κομμάτια του χάρτη που δεν έχω Edge of Grace γιατί δεν τα έχω ενεργοποιήσει. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Bandai Namco Ελλάδος, η οποία μας παρήχε τον τίτλο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το review. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε το ίδιο έπος σε θέματα story, το ίδιο έπος σε θέματα γραφικών, σκηνοθεσίας και φωτογραφίες και φυσικά 30 ώρες το λιγότερο, γιατί όπως είπα φοκούσαρα στα main bosses για να βγει το review. Πόνου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, παιδιά. Το Elden Ring είναι ένα παιχνίδι το οποίο προξενεί σε όλους μας πόνο. Αλλά το αγαπάμε γι' αυτό. Η μουσική είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, διότι η συνθέτρια έχει αλλάξει. Για να δούμε όμως εδώ τι γίνεται και τι βλέπουμε. Λοιπόν, στα Shadowlands λοιπόν γίνεται ένας απίστευτος χαμός και εμείς βρισκόμαστε εδώ για να ρίξουμε τέλος σε αυτούς που προσπαθούν να τις κυριαρχήσουν, διότι αν έχετε τερματίσει το παιχνίδι και έχετε γίνει ο Elden Lord, φυσικά μπορείτε να πάτε εδώ και χωρίς να έχετε προχωρήσει το expansion, χωρίς να έχετε προχωρήσει το main game, δηλαδή από τη στιγμή που έχετε σκοτώσει τον Mog, το συγκεκριμένο expansion γίνεται διαθέσιμο σε όλους σας. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Μπορώ να πω αρχικά ότι εδώ ήταν το πρώτο μποσάκι το οποίο συναντάμε. Απίστευτο ξύλο. Ο Wickerman, ο οποίος γυρνάει γύρω-γύρω, που δεν είναι δύσκολο να σκοτωθεί, αλλά είναι ένας απίστευτα μεγάλος πονοκέφαλος για να συμβεί αυτό το πράγμα. Πού να πάμε όμως? Να πάμε έτσι λίγο να δούμε λίγο και τη δράση. Εδώ όπως βλέπετε, δεν θέλω να σποιλάρω πράγματα κιόλας. Πάμε λίγο εδώ στο Shadow Keep. Όχι, και στο Shadow Keep έχει πού. Πάμε λίγο εδώ. Νομίζω εδώ είναι καλά. Να δούμε έτσι λίγο, ρε παιδί μου. Έχουμε καινούριους εχθρούς, καινούριο lore, καινούριο lore που συνδυάζεται με το main storyline, το οποίο θα σας δημιουργήσει καταθλιπτικές τάσεις. Γενικά το Elden Ring είναι, όπως έχω αναφέρει και στα προηγούμενα, τα Souls-like παιχνίδια έχω πολύ δυνατά απλά. Και το Elden Ring είναι πίνακες ζωγραφικής, δεν είναι απλά παιχνίδια. Είναι εμπειρίες οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της επιτυχίας όταν καταφέρνεις να τα περάσεις. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σε όλα τα souls like αυτό λέμε. Διότι σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Και πιστέψτε με, αυτό το expansion ήταν ένα τρομερό ταξίδι. Βαθμολογία 10 στα 10. Contest για Game of the Year, ναι. Όπως και άλλα παιχνίδια έχουν στο παρελθόν βγάλει Game of the Year όντας expansion ενός παιχνιδιού, έτσι θεωρώ πως και το Elden Ring. Οπ,
έτσι θεωρώ πως και το Elden Ring θα βγάλει Game of the Year απλά από το expansion του. Όπως βλέπετε τους Wickerman εδώ, βλέπετε τι γίνεται. Δεν έχω ειλικρινά να πω κάτι περαιτέρω για αυτό. Θέλοντας να αποφύγω τα spoiler για το ποιος είναι το τελευταίο boss που κατά πάσα πιθανότητα έχετε ήδη δει, θέλοντας να αποφύγω εκπλήξεις τις οποίες δεν τις έχετε συναντήσει ακόμα, αυτό που έχω να πω ότι είναι αποκλειστικά και μόνο τα main bosses του story mode χρειάζονται 30 ώρες. Πείτε μου εσείς ένα expansion. Πείτε μου εσείς λοιπόν ένα expansion το οποίο μπορεί να βγάλει πάνω από 30 ώρες. Καλά, θα μου πείτε σίγουρα κάποια, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Elden Ring Shadow of the Erdtree είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για τη διασκέδασή σας, για τον ψυχαναγκασμό και τον εκνευρισμό σας επίσης, θα έλεγα. Ένα must buy expansion και το Elden Ring ένα must buy παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από εμένα, μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV για περισσότερα review, για καλοκαιρινές διακοπές και πολλά πολλά άλλα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Bye!